Είχα είχα μεγάπη άκτα δούλα μου, που μια ζέση νεβάκι συνεφούλα μου. Σαν σύννεφα συνεβάκι φεύγει ξανά γυρνάει. Ο μεγάλος Έλληνας τραγουδοποιός, στιχουργός και συνθέτης Διονύσης Σαββόπουλος σε μια συγκινητική εκδήλωση παραλαμβάνει το Αργυρό Μετάλλιο της Θεσσαλονίκης και με πολύ χιούμορ θυμάται τα παιδικά του χρόνια και τους γονείς του. Υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν βρίσκονται στη ζωή, ο παπάς μου και η μαμά μου. Τους έτρωγε ανησυχία όσο ο νέος τι θα γίνει για αυτό το παιδί, τι θα γίνει για αυτό το παιδί. Να, πρόοδευσα. Ο Διονύσης Σαββόπουλος κάνει και μια αναδρομή στην καθημερινότητά του στην πόλη, σταυροδρόμι των πολιτισμών, όπως την αποκαλεί. Που ξαφνικά σταματούσε η κίνηση. Σταματούσαν τα λεωφορεία όλα. Οι άνθρωποι κοκαλώνανε, στεκόντουσαν σαν το μάρμαρο. Γιατί? Διότι ήταν Κυριακή απόγευμα στο Λευκοπύργο, γινόταν υποστολή της σημαίας. Μετά τα έμαθα αυτά. Η φιλαρμονική περάνιζε τον εθνικό ύμνο και όλοι στέκονταν ακίνητοι, ρε παιδί. Μην μιλάς άλλο για αγάπη, για αγάπη για παντού. Στην καρδιά μας, στην ματιά μας, το καθήνι του ειδονού. Κι όταν θα έχουν υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Αν μας φύγει θα ξανάρθει και όλα πάλι απ' την αρχή. Ο Διονύσης Σαββόπουλος το 1963 έφυγε από την πόλη, αλλά δεν την εγκατέλειψε ποτέ. Η πόλη είναι μέσα στους στίχους, μέσα στα τραγούδια, μέσα στη μουσική του. Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ένας καλλιτέχνης που σε όλη του τη διαδρομή η μουσική του έχει Θεσσαλονίκη. Ο σπουδαίος Έλληνας καλλιτέχνης δεν παραλείπει να αναφερθεί και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα που δίνει μάχη ζωής. Και αναπόφευκτα το μυαλό μου πηγαίνει και ξαναπηγαίνει τώρα στην κοσμαγάπητη Σαλονικιά που δίνει μάχη με τη ζωή της αυτές τις ώρες. Και πιστεύω ότι εκφράζω εκεί ο ονομός μας. Περαστικά σου Μαρινέλα. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τραγούδια του σπουδαίου καλλιτέχνη που ερμήνευσε ο ίδιος μαζί με τη μεικτή χοροδία Θεσσαλονίκης, συνοδεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης.